8.000 ψάρια είναι εγκλωβισμένα στο σημείο Συμφώνια στην τοπική κοινότητα Βαμακιά του Δήμου Σερών. Το κεντρικό ποτιστικό κανάλι της περιοχής δεν έχει αυτή την περίοδο νερό, καθώς έχει στραγγίσει, με αποτέλεσμα να έχουν εγκλωβιστεί χιλιάδες ψάρια. Τα ψάρια ψοφάνε από την έλλειψη της απαραίτητης ποσότητας νερού και η δυσοσμία που υπάρχει στο σημείο είναι έντονη, όπως αναφέρει το ενημερωτικό site isimerini.com. Σήμερα με ενημερώσανε ότι εδώ στα Συμφώνια, στην τοπική κοινότητα Βαμακιάς, έχουν ψοφήσει τα ψάρια. Και ο λόγος που ψοφήσανε τα ψάρια έχουν εγκλωβιστεί εδώ γιατί θα έπρεπε ο ΤΟΕΒ προβατά να δώσει λίγα νερά ώστε να έχουν οξυγόνο τα ψάρια για να είναι ζωντανά. Τώρα, επειδή έχει έλλειψη οξυγόνου, έχουν ψοφήσει όλα τα ψάρια. Και είναι κρίμα τα καημένα που έχουν εγκλωβιστεί εδώ. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, τι μπορεί να γίνει? Τίποτε δεν μπορεί να γίνει. Απλά ένας καθαρισμός, και ποιος θα τον κάνει τον καθαρισμό δεν ξέρω. Θα επικοινωνήσετε προφανώς και με το ΤΟΕΒ προβατά, αρθεί ο διευθυντής εδώ, ο πρόεδρος, να τα δούνε. Οπότε εσείς δεν γνωρίζετε πότε θα περάσει ξανά νερό από εδώ πέρα? Το νερό, εγώ γνωρίζω ότι τώρα θα δώσουν νερά για να σπείρουμε τα ρύζια 2-3 Μαΐου. Μέχρι τότε και τώρα να δώσουν νερό είναι δώρο άδωρον. Έχουν ψοφήσει τα ψάρια. Ουσιαστικά δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι κάποιος έκλεισε αυτό το νερό? Κάποιος έκλεισε το νερό. Ο Θωμάς ο Κόκκινος το άνοιξε ο υδρονομέας και κάποιος το έκλεισε. Αυτός είναι αρμόδιος για την κεντρική μας. Και το προσέχει πάρα πολύ. Είναι πρώτος υδρονομέας του χωριού μας αυτός. Αλλά αυτό που έχει συμβεί πρωτοφανές δεν το έχουμε ξαναδεί. Ποιος μπορεί να έχει κλείσει αυτό το νερό? Αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζουμε. Δεν το γνωρίζει κανείς. Αλλά ο πρόεδρος θα προβλέπει και οι αντιπρόσωποι. Είναι κάποιοι, κατά κάποιο τρόπο πρέπει να το προβλέπουν αυτό το πράγμα. Είναι κρίμα. Εδώ πέρα έχει 1.500 ψάρια. Απεριόριστος γόνος είναι αυτός. Είναι κρίμα να ψηφίσει αυτό το ψάρι. Κάτοικοι της Βαμβακιάς, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ζητούν από τους υπεύθυνους να ανοίξουν τα νερά και να φύγουν τα ψάρια. Μόνο σε αυτό το σημείο είναι αυτή η κατάσταση? Μόνο σε αυτό το σημείο έχουν εγκλωβιστεί εδώ πέρα και έχουν ψηφίσει. Αυτή η δουλειά θα έπρεπε πιο μπροστά, αν ενημερώνανε και εμένα πιο μπροστά, θα είχα ενημερώσει τον διευθυντή του ΤΟΕΒ προβατά να δίνανε λίγα νερά από εδώ για να είναι ζωντανά τα ψάρια. Τώρα είναι αργά και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Δεν είναι λίγα. Εδώ έχει 1.500 ψάρια περίπου, ψόφια. Άλλα χρόνια είχαμε λιγότερα όμως. Ήταν πολύ ελάχιστα γιατί νομίζω είχαν δώσει νερά άλλα χρόνια και ήταν λιγότερα τα ψάρια. Τώρα όμως είναι περισσότερα.